Πάμε να μιλήσουμε για τους αρχαίους ελαιώνες της Κρήτης και τα υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα, τα οποία μας έδωσαν και φέτος μία παραγωγή ελαιολάδου. Όπως και πέρυσι θα τυποποιηθεί έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Θα μας δώσει όμως περισσότερες πληροφορίες ο πρόεδρος του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Επτάστικτος, ο κύριος Γιώργος Τωμαδάκης, που μας περιμένει στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τωμαδάκη. Καλησπέρα σας. Αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος. Σωστά. Είναι ο Γιάννης Ορεμεδιάκης, ο πρόεδρος του Καμουσίου, όπου υπάρχει και η διάσημη αρχαία ελιά. Βέβαια, εκεί στην περιοχή έχει γίνει και πολύ πιο γνωστή, βέβαια, με αφορμή και τα ελαιόδεντρα και μια καταγραφή, κύριε Τωμαδάκη, που έχει ξεκινήσει ο κοινωνικός συνεταιρισμός. Υπάρχει μια ευαισθησία γύρω από το θέμα, ένα ιδιαίτερο θέμα σίγουρα. Ναι, και ελπίζουμε να συνεχιστεί, να επεκταθεί, γιατί είναι ένας πλούτος πολιτιστικός που είναι παγκόσμια μοναδικός. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν σε άλλο μέρος του κόσμου τόσο πολλά και τόσο αρχαία ελαιόδεντρα όσο στην Κρήτη. Να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, κύριε Τωμαδάκη, πόσα δέντρα έχουν καταγραφεί μέχρι τώρα οι περαιωνόβια. Εμείς έχουμε καταγράψει ένα πάρα πολύ μικρό μέρος, δηλαδή γύρω στα 250 δέντρα, και όταν λέμε τώρα υπερονόβια δεν εννοούμε, υπερονόβια κανονικά είναι και 200-300 χρόνων, αλλά τότε θα ήταν εκατομμύρια που θα είχαμε να καταγράψουμε. Αναγκαστικά λοιπόν περιοριστήκαμε και είπαμε ότι ας θέσουμε ένα όριο γύρω μια εκτιμόμενη ηλικία 800 χρόνων, ας πούμε, δηλαδή τις λεγόμενες τις φράγκικες ελιές περίπου και παλιότερα. Τις οποίες πώς εξακριβώνεται η ηλικία, κατά προσέγγιση βέβαια. Ναι, κατά προσέγγιση είναι, γιατί πολλές φορές οι φίλοι, οι ακροατές θα το ξέρουν, πολλές φορές ας πούμε έχει κοπεί ένας κορμός ή βγαίνουν από την ίδια ρίζα 2-3 ή έχει καεί το δέντρο και έχουν βγει πολύ περισσότεροι κορμοί, αλλά κατά προσέγγιση είναι ο κορμός, βρίσκουμε, μεγαλώνει ο κορμός της ελιάς κατά μισό με ένα χιλιοστό το χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι, και ανάλογα βέβαια αν ποτίζεται, σε τι μέρος είναι κλπ. Επομένως, βρίσκοντας την περίμετρο, βρίσκουμε την ακτίνα της ελιάς, οπότε κατά προσέγγιση έχουμε και μια εκτιμόμενη ηλικία. Ας πούμε γύρω στα 700 χρόνων ελιά, είναι μια ελιά που την αγκολιάζουν δύο άντρες, περίπου 3-3,5 μέτρα περίμετρο, στο ύψος των 80 πόντων ενός μέτρου. Εντυπωσιακό. Ελπίζω να έγινε σαφή. Βεβαίως, κύριε Τωμαδάκη. Βεβαίως. Και μιας και είπαμε γι' αυτό με την καταγραφή και την ωραία αυτή προσπάθεια και τη μοναδική, να πούμε ότι υπάρχει και η δυνατότητα υιοθεσίας υπεραιωνόβιων ελαιόδεντρων, γιατί ναι, είναι ένα θέμα, ναι, βέβαια και η προστασία αυτών των δέντρων, ναι, πέραν της καταγραφής. Ναι, ξέχασα να πω, ναι, έχουμε καταγράψει εμείς περίπου 230 ελαιόδεντρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας. Τυποποιούμε το λάδι για δεύτερη χρονιά. Πέρυσι βγάλαμε λίγες 100 συσκευασίες, 110 συσκευασίες συλλεκτικές. Εφέτος συγκεντρώθηκαν από 11 παραγωγούς 350 κιλά, τα οποία τα ελαιοποιήσαμε χθες, οξύτητα 4 γραμμές. Υπάρχουν βέβαια ακόμα περισσότερα τα οποία δεν έχει γίνει το λιωμάζωμα για διάφορους λόγους, ούτε οι άνθρωποι είναι στην Αθήνα. Ίσως κάνουμε αργότερα μια ακόμα άλεση. Με ακούτε? Ναι, βεβαίως. Ναι. Και εκτός από την τυποποίηση, τα επόμενα σχέδιά μας είναι να βάλουμε μπρος ένα πρόγραμμα υιοθεσίας, αναδοχής, όπου ο ανάδοχος, ο επισκέπτης, να έχει τη δυνατότητα να επισκέπτεται το δέντρο, να μπαίνει ταμπέλα με το όνομά του, ενδεχομένως να παίρνει και λάδι στο σπίτι, όχι αναγκαστικά από το ελαιόδεντρο αυτό, να αμείβεται, έτσι να έχει κίνητρο ο παραγωγός, μια με την συσκευασία, μια με την υιοθεσία, ώστε να φροντίζονται αυτά τα δέντρα.
και απότερος, που τελικά που δεν ήταν τόσο μακρινός στόχος, είναι να γίνουν κάποιες, να αρχίσουν να γίνονται διαδρομές που να έρχεται ο επισκέπτης, ας πούμε, να επισκέπτεται να χαραχτούν διαδρομές ανάμεσα στα υπερονόμενα ελαιόδεντρα, να έρχεται να βλέπει τα δέντρα, να βλέπει και τα αξιοθέατα του κάθε χωριού και τις σύγχρονες μονάδες που τυχόν υπάρχουν, αγροτουριστικές κλπ. Και να δένεται με τον τόπο. Αυτός είναι ο σκοπός. Να προβληθούν τα ελαιόδεντρα, αλλά δεν είναι μόνο πολιτιστικό κεφάλαιο. Κάθε πολιτιστικό κεφάλαιο μπορεί να είναι και οικονομικό κεφάλαιο. Και να έχει έτσι κέρδη από όλες τις απόψεις ο τόπος. Αυτό είναι ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός. Να πω εδώ, να κλείσω αυτό, ότι ήδη έχουν δημιουργηθεί κάποιες σκέψεις για διαδρομές και στο Ρινό, ας πούμε, στο χωριό το Ρινό και τα σχοινοκάψαλα του Δήμου Ιεράπετρας, και προς το Μύρτος, και αρχίζουμε να δοκιμάζουμε κάποιες τέτοιες διαδρομές. Ελπίζουμε και στο ενδιαφέρον των ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτουρισμού για να αναπτυχθούν αυτά. Είναι ενθαρρυντικό, κύριε Τομαδάκη, ότι σε αυτές τις δύσκολες περιόδους υπάρχουν ιδέες, υπάρχει όρεξη να προχωρήσουν και να γίνουν πράγματα τοπικά, αξιοποιώντας έτσι τα τοπικά δεδομένα. Σίγουρα αυτό δημιουργεί άλλες προοπτικές, δεν ξέρουμε βέβαια μελλοντικά αυτό που οδηγεί, αλλά σίγουρα το να γίνεται αυτή η προσπάθεια και να υπάρχει η όρεξη καταρχήν είναι πολύ θετικό. Είστε μια νέα προσπάθεια όσοι συμμετέχετε στο κοινωνικό συνεταιρισμό Επτάστικτος. Ναι, είμαστε 8 άτομα. Βέβαια τίποτα δεν θα είχαμε καταφέρει χωρίς και την σύμπραξη, την συμφωνία, τη βοήθεια των πολιτιστικών συλλόγων των τοπικών, των παραγωγών. Αυτή είναι η ψυχή της προσπάθειας, γιατί και η συσκευασία θα είναι μεν, θα έχει την Επτάστικτος, ας πούμε, αλλά κάθε συσκευασία έχει την εικόνα συγκεκριμένου δέντρου, το όνομα του ιδιοκτήτη, την τοποθεσία, εκτιμόμενη ηλικία κλπ. Ώστε ο παραγωγός να είναι αυτός και να προβάλλεται και ο παραγωγός. Και βέβαια φιλοδοξία μας είναι, τώρα δεν ξέρουμε πώς θα το καταφέρουμε σε μακροχρόνιο ορίζοντα και πότε, να υπάρχει, τώρα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ελαιολάδου, να υπάρχει αυτό το διάστημα, ας πούμε, να γίνονται οι αλέσεις αυτών των από τα υπερονόμενα ελαιόδεντρα σε διαφορετικά μέρη της Κρήτης. Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι να προχωρήσει, να δούμε βέβαια. Έτσι. Γιατί να πούμε ότι υπάρχουν και σε άλλες περιοχές της Κρήτης υπερονόμενες ελιές, έτσι. Εμείς απλά αναφερόμαστε στην περιοχή της Ιεράπετρας, επειδή εκεί έχει ξεκινήσει η προσπάθεια. Από εδώ ξεκινήσαμε, αλλά ναι, έχουμε και ενδιαφέρον και από άλλες περιοχές. Να κάνω και διαφήμιση τώρα, δεν έχω οικονομικό συμφέρον και τον άνθρωπο τον γνωρίζω ελάχιστα, αλλά τελευταία μας ήρθε στα χέρια ένα λεύκομα ενός κυρίου Μανώλη Τσιαντάκη από τη Σιτία, ο οποίος 10 χρόνια περπατούσε όλη την Κρήτη και έκανε ένα φωτογραφικό λεύκομα 300, ας πούμε, σελίδες με φωτογραφίες αρχαίων ελαιοδέντρων. Δεν έχω ξαναδεί πιο καταπληκτικά τοπία. Και μνημεία της φύσης, μνημεία της φύσης. Ναι. Στο Αμάρι, στα Χανιά, όλη η Κρήτη είναι γεμάτη. Και είναι αμαρτία, να μην τα κάνουμε μουσείο, δεν είναι νεκροί οργανισμοί. Είναι ζωντανοί οργανισμοί από τη μινωική εποχή κιόλας. Μα και μόνο ότι είναι τόσο εκατοντάδων ετών και εξακολουθούν να γεννούν. Και από αυτές τις ελιές τώρα εσείς παίρνετε το λάδι, το οποίο, όπως είπατε, το κάνετε και μια ξεχωριστή συσκευασία. Φανερώνει ακριβώς ότι τη δυναμική αυτών των δέντρων, όσα χρόνια και αν έχουν, όσες εκατονταετίες και αν έχουν περάσει. Αυτό το λάδι είπατε πέρσι, αυτό που συλλέξατε,
και φέτος διατίθεται από το συνεταιρισμό υποπροϋποθέσεις, πώς θα φιαλώνεται? Πέρυσι ήταν ελάχιστες συσκευασίες οι οποίες δοθήκανε καταρχάς σαν δώρο στους παραγωγούς που συμμετείχανε, δοθήκανε σε χορηγούς που υπήρξαν δύο χορηγίες που μας βοηθήσαν σε αυτή την προσπάθεια και πρέπει να το πούμε. Ήταν εδώ ένα φυτώριο φυτογένεση του κ. Βαρελάκη και ένας άνθρωπος από τα πλαστικά Κρήτης, δεν θέλω να πω το όνομά του, παρόλες τις δυσκολίες που είχαν με την απαγωγή, ας πούμε, με την περιπέτεια αυτή, έβγαλε αμέσως ένα μικρό ποσό, δεν έχει σημασία το ποσό, για να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια. Δοθήκαν λοιπόν στους χορηγούς κάποιες συσκευασίες και με προπαραγγελίες όσοι είχαν πει ότι εμείς θέλουμε, ας πούμε, αυτή τη συσκευασία. Φέτος θα είναι μεγαλύτερος ο αριθμός, θα διατίθεται μέσω του συνεταιρισμού βέβαια. Τώρα κοιτάζουμε την τιμή, ας πούμε, ώστε να έχει μια δίκαιη τιμή για τον παραγωγό, και κοιτάζουμε και άλλα κανάλια διανομής. Και είμαστε βέβαια ανοιχτοί σε προτάσεις. Περίπου πόσες συσκευασίες είναι και πόσο, λέει, το μπουκάλι, πόσο... Αυτή τη στιγμή έχουμε τη δυνατότητα από αυτή την άλεση, γιατί πιθανόν δεν το γνωρίζουμε, να ακολουθήσει και μία ακόμα, στους ανθρώπους οι οποίοι δεν προλάβανε. Έχουμε 700 φιάλες, τη δυνατότητα να τυποποιήσουμε 700 φιάλες, και την τιμή τώρα κοιτάζουμε τη συσκευασία και θα βγάλουμε ένα κοστολόγιο που θα ανακοινώσουμε πολύ σύντομα. Πόσο είναι η συσκευασία, όχι οικονομικά, το μέγεθος της συσκευασίας? 500 λίτρων, 500 ml. Ναι. 500 ml, μάλιστα, μισό λίτρο, ναι. Μισό λίτρο, ναι. Μάλιστα. Οπότε, αν κάποιοι φίλοι μας ακούν και θα ήθελαν να δοκιμάσουν λάδι από τους αρχαίους ελαιώνες, από υπεραιωνόβιες ελιές, μπορούν να απευθυνθούν στο συνεταιρισμό. Μπορούν να πούνε και στην ιστοσελίδα μας και στα τηλεφωνά μας που είναι το 6932 403188, που είναι ο κύριος Δασκαλάκης που είναι αρμόδιος, και στην ιστοσελίδα μας με ένα email και θα έχουμε όλες τις πληροφορίες. Να πούμε και για το όνομα βέβαια του συνεταιρισμού Επτάστικτος, κύριε Τομαδάκη, γιατί δεν είναι συνηθισμένο, είναι μια αρχαία λέξη επίσης. Ναι, επτά στίγματα, είναι η κοκκινέλα, η Επτάστικτος είναι η Πασχαλίτσα. Μάλιστα. Η καλύτερη φίλη του Γιώργου που τρώει όλα τα βλαβερά τα έντομα. Οπότε επιλέξατε και την κατάλληλη ονομασία. Ναι, ναι. Να πούμε ότι τα όποια κέρδη επανεπενδύονται εκεί, ναι, στα δέντρα στην περιοχή. Οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί δεν έχουν διανομή κερδών. Ναι. Δεν γίνεται διανομή κερδών στα μέλη. Φιλοδοξία μας είναι να μπορούμε να πληρωνόμαστε για τη δουλειά που κάνουμε, δηλαδή να αμοιβόμαστε για την καταγραφή, για όλα αυτά που κάνουμε, αμοιβόμαστε απλώς, όχι να γίνουμε πλούσιοι, δεν προσδοκούμε γιατί μέχρι τώρα πληρώνουμε, και βεβαίως να επανεπενδύσουμε, να αποζημιώνουμε τον παραγωγό σωστά και να αναπτύξουμε αυτό το πρόγραμμα. Δόξα τω Θεώ έχουμε και άλλες δραστηριότητες εμπορικές με τα προϊόντα μας, και καινοτόμα προϊόντα και λάδι, αλλά και άλλα καινοτόμα προϊόντα. Από εκεί κοιτάμε εμείς περισσότερο τα κέρδη. Αυτό είναι κάτι, ας πούμε, το μεράκι μας. Ναι, έχετε και με μέλι, με προϊόντα εκεί της περιοχής, τσικουδιά. Φτιάχνουμε, όχι αλκοόλ δεν κάνουμε, αλλά φτιάχνουμε εκτός από το λάδι... φτιάχνουμε προϊόντα χαρουπιού και ένα καινοτόμο προϊόν μπαλσάμικο με βάση το χαρούπι. Φτιάχνουμε, εγώ αλέθω ένα λάδι που το αλέθω με φρέσκα φύλλα βασιλικού της ελιές. Έχουμε έναν συνάδελφο, τον Μάντον Καλίβα, που φτιάχνει καινοτόμα προϊόντα που είναι και κατοχυρωμένα στα πατέντες, μαρμελάδες από ντομάτα, από πιπεριά, από μελιτζάνα. Και αυτά, ας πούμε, με αυτά βγαίνουμε στην αγορά. Και βεβαίως έχουμε και το αρχαίο λάδι που είναι η κορονίδα, δηλαδή πιο συναισθηματικά δεμένη. Ακριβώς. Εμείς αγαπάμε τη δουλειά μας, αγαπάμε και τα προϊόντα μας. Και τον τόπο σας και τη γη. Ναι. Γιατί και αυτό νομίζω είναι δεν είμαστε μόνοι στην Κρήτη, να πούμε την αλήθεια. Βεβαίως. Ναι. Πάρα πολλοί άνθρωποι δίνουν τον αγώνα τους καθημερινά. Μένουν στη γη, παρά τις αντίξωες συνθήκες, δουλεύουν πάνω σε αυτήν.
προσπαθούν να την κάνουν αποδοτική, να κερδίσουν βέβαια και προς το, τα προς το ΖΙΝ, έτσι, αυτό είναι αυτονόητο ούτως ή άλλως. Και είναι όμως σημαντικό να γίνεται η προσπάθεια, η επένδυση και τα όνειρα, αν θέλετε, στον τόπο του, του καθενός. Ναι. Εμείς να ευχηθούμε καλή συνέχεια, κύριε Τωμαδάκη. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Και καλή δουλειά με τις υπερονόβιες ελιές και τη συντήρησή τους και την προστασία τους, βέβαια, κατ' επέκταση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Επίσης, για χαρά. Yeah.